πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό έντασης, όχι έντασης, σκηνικό πολέμου, πιο πολύ ένταση δεν γίνεται, σκηνικό πολέμου που έχει στηθεί στα βόρεια της Συρίας εκεί. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι είναι η τρίτη εισβολή που κάνει η Τουρκία στη Συρία. Απλώς τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι οργανωμένη πλέον. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η εισβολή. Ναι, με τα τουρκικά στρατεύματα. Ναι. Έχει το πράσινο φως από τη ΣΥΠΑ. Και αυτό της δίνει ακόμα μεγαλύτερο αέρα. Είναι επικίνδυνη γιατί οι επιδιώξεις της αστικής τάξης της Τουρκίας είναι να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Συριακό έδαφος. Mm. Δηλαδή τι, να καθαρίσει από την απειλή να δημιουργηθεί ένα κουρδικό κράτος, δηλαδή να καθαρίσει τον κουρδικό πληθυσμό. Mm. Άρα εισβάλλει για να... Και να λιώσει και το θρησκευτικό στοιχείο του κουρδικού πληθυσμού, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά να συμπιέσει τον κουρδικό πληθυσμό ανάμεσα σε κοινότητες σουνιτών, έτσι. Πέρα από τη θρησκευτική αξιοποίηση που θα κάνει, γιατί η εισβολή της δεν θα περιοριστεί, δεν περιορίζεται μόνο στη Συρία αλλά και στο Ιράκ. Βέβαια. Δηλαδή όπου είναι επικίνδυνοι πληθυσμοί κατά αυτούς, δηλαδή κουρδικοί, να τους εξαφανίσει. Και με αυτή την έννοια οι προφάσεις περί διεθνούς δικαίου, αυτοάμυνας... Εντάξει, τώρα αυτά ναι, τα ακούμε. Είναι υποκρισία, είναι καθαρά επεκτατική και δεν θα είχε συμβεί αν οι ΗΠΑ δεν είχαν δώσει το πράσινο φως στις νατοικές τουρκικές. Ο μεγάλος προβληματισμός όμως, κυρία Μανολάκου, να σταθούμε μισό δεύτερο ακόμα σε αυτό το θέμα για να πάμε και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, είναι ο μεγάλος προβληματισμός, έτσι που διάβαζα σήμερα και στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, είναι τι έκανε η Ευρώπη για όλο αυτό. Και όλες αυτές τις ανακοινώσεις που βγάζει η Ευρώπη και τις βαρύγδουπες δηλώσεις προφανώς δείχνουν όλοι. Νομίζω ότι είναι καθαρός θεατής, τους αγνοεί πλήρως. Ναι. Τους αγνοούν πλήρως. Μας αγνοούν πλήρως. Δεν είναι θέμα αγνοήσεις. Είναι θέμα χαϊδέματος. Πρέπει να... Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν είναι τίποτα καμία αυστηρή προειδοποίηση. Ναι, ναι, θα σας πω. Η Τουρκία έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους. Mm-hmm. Συνεπώς και αγοραστική δύναμη. Και είναι, αν δείτε τα οικονομικά στοιχεία για τις εξαγωγές και για τις επενδύσεις μάλιστα των μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων, μιλάω κυρίως για τη Γερμανία, θα δείτε τι συμφέροντα υπάρχουν. Μάλιστα. Δεύτερον, η Τουρκία είναι η δεύτερη δύναμη σε στρατό μέσα στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και τρίτον, είναι πολύ σπουδαία η γεωπολιτική της θέση που την κάνει περιζήτητη και γι' αυτό ποτέ δεν θέλουν να χαλάσουν σχέση μαζί της. Και το λέω γιατί δεν πρέπει να μας εκπλήσει η στάση τους στη Συρία, αν θυμηθούμε πριν 45 χρόνια εισβολή και κατοχή του τουρκικού στρατού στη Βόρεια Κύπρο που συνεχίζεται. Μάλιστα, ναι. Ποια ήταν η στάση τους, ποια ήταν η τιμωρία τους, ποιες ήταν οι αποφάσεις τους. Μιλάω για κάτι που το βιώνουμε και συνεχίζεται, γιατί η επεκτατική τάση έχει και στους υδρογονάνθρακες της Κύπρου αλλά και μέσα στο Αιγαίο, που ουσιαστικά έχει πάλι τις πλάτες των Αμερικανοευρωπαίων για συνεκμετάλλευση μέσα στο Αιγαίο. Βλέπετε δηλαδή ότι το ζήτημα δεν είναι απλά Τουρκία, αλλά είναι ότι οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί που υπάρχουν για τους ενεργειακές πηγές και ενεργειακούς δρόμους, αλλά και τα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μας ανησυχούν και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην κυριολεξία να μετατρέπεται η Ελλάδα σε μια μεγάλη αμερικανοτοϊκή βάση. Μάλιστα. Γιατί όταν ναρκοθετείς τη χώρα με πολεμικές βάσεις, τότε την κάνεις μαγνήτη κινδύνων και για τη χώρα και για το λαό. Αυτό βροντοφωνάξαμε το Σάββατο, αυτό φωνάζουμε παντού και συνεχίζουμε και με την νεολαία το Σάββατο να διοργανώνει στα προπήλαια συναυλία με όχι στις βάσεις του θανάτου. Μάλιστα. Είναι πιο πολύπλοκο το παιχνίδι και έχει πολλές άκρες. Μάλιστα, κύριε Μανολάκη. Και εξελίσσεται έτσι και είμαστε μπροστά ακόμα, στην αρχή του παιχνιδιού όπως φαίνεται. Και εμείς καλούμε το λαό
όχι απλώς να εκφράσει την αλληλεγγύη της στο λαό της Συρίας και στον κουρδικό πληθυσμό, αλλά να εντείνουμε τις πιέσεις και καμία συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Μάλιστα. Και να κλείσουν τώρα οι βάσεις του θανάτου. Να πάμε λίγο στο εσωτερικό πεδίο, στο πολιτικό. Δύο είναι νομίζω τα ζητήματα που ανοίγονται μπροστά μας. Το ένα είναι η πρόσφατη προχθεσινή κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, που είναι και έτσι μια απτή περπατησιά της κυβέρνησης όσον αφορά τα οικονομικά για το 2020, και το δεύτερο είναι η ιστορία της Νοβάρτης και όλη έτσι, το πολιτικό, την πολιτική σύγκρουση που αυτή έχει προκαλέσει. Πώς τοποθετήσετε σε αυτά τα δύο, πώς είδατε τον προϋπολογισμό και τις δεσμεύσεις για το 2020 και πώς βλέπετε την πολιτική αντιπαράθεση για την Νοβάρτης? Είναι και αυτός ένας μεταμνημονιακός προϋπολογισμός που έχει ουσιαστικά δεσμεύσεις μνημονιακές. Δηλαδή για παιδεία, υγεία, κοινωνική πολιτική μειώνονται, φοροαπαλλάσσεται κυρίως το μεγάλο κεφάλαιο και κάτι ψίχουλα για τους μικρούς. Ούτως ή άλλως η πλειοψηφία των εσόδων είναι από τη φορολογία των λαϊκών στρωμάτων. Και βέβαια το κεφάλαιο αυτό που έχει τα μεγάλα κέρδη, ουσιαστικά η συμμετοχή του στα έσοδα φτάνει με το 7,5%. Την ίδια στιγμή έχει φροντίσει η κυβέρνηση να ενισχύσει με τσάμπα χρήμα τους εφοπλιστές. Ήδη αύξησε το ποσό που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως οι εφοπλιστές και επιδοτήσεις παίρνουν και εισιτήρια αυξημένα και συλλογικές συμβάσεις δεν εφαρμόζουν και εκμεταλλεύονται τους ναυτεργάτες και συνολικά τα πληρώματα. Μάλιστα. Κύριε Μανολάκου, να δούμε λίγο και το θέμα της Νοβάρτης. Ναι. Κοιτάξτε, με το θέμα της Νοβάρτης, η κυβέρνηση, η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριζε ότι είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας το παρουσιάζει ως σκευωρία. Εμείς τη λέμε και τη βλέπουμε ότι είναι μία αντιπαράθεση που τους βολεύει και τους δύο, γιατί υπηρετούν ένα σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που το φάρμακο το έχει σαν εμπόρευμα. Γιατί βγήκε το σκάνδαλο της Νοβάρτης? Γιατί έτσι το θέλησε το FBI, το θέλησαν οι Αμερικάνοι, γιατί η Νοβάρτης είναι γερμανικά κεφάλαια, τους παίρνει ένα μερίδιο της αγοράς και θέλουν να την περιορίσουν. Καλά, δεν είναι μόνο βέβαια γερμανικά κεφάλαια, ναι. Ορίστε. Δεν είναι μόνο γερμανικά κεφάλαια η Νοβάρτης. Γερμανικά και ελβετικά, αλλά κυρίως είναι γερμανικά. Και υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός για μεγαλύτερο μερίδιο. Αναφίβολα, βέβαια, σαφώς. Δηλαδή η Νοβάρτης έχει περίπου το 24% των αγορών. Θέλουν να το περιορίσουν. Γιατί το θέμα της υπόθεσης Νοβάρτης δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Όχι, βέβαια. Είναι και σε άλλα κράτη. Σαφώς. Όπως ήταν και με τη Siemens. Άρα είναι μια επιλογή. Βεβαίως τα στοιχεία αυτά που έλεγαν οι Αμερικάνοι δεν τα δώσανε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μείνανε μπουκάλα στη τέτοια. Οι Αμερικάνοι τι πετύχανε? Να περιορίσουν την αγορά, να πάρουν δηλαδή μεγαλύτερο μερίδιο και ταυτόχρονα πάντα αυτό έχουν σαν διαδικασία, υποχρεώνουν σε αυτόν που λένε ότι κάνει σκάνδαλα να δώσει μερικά εκατομμύρια σαν πρόστιμο. Το ίδιο έγινε και στη Siemens, δεν τιμωρήθηκε κανείς. Και βεβαίως συνεχίζουν αυτές οι πολυέθνικες τις δουλειές τους. Εξάλλου και η προηγούμενη κυβέρνηση τι έκανε? Άλλαξε τον τρόπο κοστολόγηση των φαρμάκων. Έγινε το φάρμακο ακριβότερο κατά 10% για τον ασθενή. Άρα είναι μια βολική διαδικασία. Εμείς δεν πήραμε σε αυτή την υποκρισία γιατί δεν μπαίνουν στην ουσία της συζήτησης. Ναι. Η ουσία της συζήτησης είναι ότι έχουν αφαιρεθεί φάρμακα από τους ασθενείς που τα χρειάζονται γιατί δεν περιέχονται στη λίστα. Έχουν ακριβήνει, αλλά και συνολικά ο τομέας της υγείας συρρυκνώνεται ο προϋπολογισμός. Από το 2009 μέχρι το 2018 έχει μειωθεί περίπου 45%. Μάλιστα. Λείπουν 30.000 περίπου. Μάλιστα. Νοσηλευτές. Το τι θα γίνει δηλαδή ουσιαστικά με το θέμα της υγείας. Ναι, τη στιγμή που η προσέλευση των ασθενών έχει αυξηθεί κατά 25%. Μάλιστα.
Άρα και μιλάω ότι και τα γεγονότα είναι αδυσόπιτα. Εδώ ξεψύχησε το περασμένο Σάββατο μια γυναίκα που πήγαινε από τον πύργο στα Γιάννενα. Γιατί δεν είχε καρδιοχειρουργική. Όλα αυτά δεν τα συζητάνε. Αλλά συζητάνε άσφαιρα πράγματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μανολάκου, νομίζω ότι. Αν θέλετε, από τα πραγματικά γεγονότα που υπάρχουν. Νομίζω ότι το θέμα της υγείας είναι ένα ζήτημα το οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσει. Θα δούμε. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας για μία ακόμα φορά περίοδο ξυλαμπρό και στο ζήτημα της υγείας και ενδεχομένως και των νέων ρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στα συστήματα υγείας. Ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Καλημέρα. Υπάρχει ανάγκη γιατί η υγεία αφορά τον κάθε άνθρωπο, ό,τι θεό και να πιστεύει, βέβαια. Ό,τι ηλικία να είναι, ό,τι χρώμα να έχει. Συνεπώς ο καυγάς τους είναι κάλπικος. Δεν είναι θέμα σκανδάλου ή σκευωρίας, είναι θέμα να έχουμε υγεία και προστασία. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλημέρα. Κύριε Μανολάκου, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.